Κυρίες και κύριοι, το στούντιο του Δελτίου Ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα τελεί υποκατάληψη. Για οτιδήποτε ακουστεί δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Ο λόγος και τα μικρόφωνα στους καταληψίες. Ή θα νικήσει ο τρόμος. Χθες τα ξημερώματα 16 Δευτέρου εκενώθηκε ο αυτοδιαχειριζόμενος πολιτικός χώρος της κατάληψης ΠΙΚΠΑ. Μετά την κοινωνική εξέγερση το Δεκέμβρη του 2008, μια ομάδα ανθρώπων είχε αποφασίσει να οικειοποιηθεί το μέχρι πρότυρος εγκατελελειμμένο κτίριο, μετατρέποντάς το σε ένα αγωνιστικό πολιτικό στέκι. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της εισβολής των μπάτσων, έφτασαν 3 άτομα στο χώρο, τα οποία συνελήφθησαν. Στη συνέχεια πήγαν περίπου 15 άτομα έξω από το κτίριο, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις τους επιτέθηκαν χωρίς καμία πρόκληση από μεριάς των αλληλέγγυων. Έπειτα, περίπου 70 άτομα έκαναν κατάληψη στο κτίριο του παραρτήματος του Υπουργείου Υγείας, με έτοιμα να αφαιθούν ελεύθεροι οι σύντροφοι. Οι 2 αφέθηκαν, ενώ ο τρίτος κατηγορείται για κλοπή ρεύματος 10.500 ευρώ από τη ΔΕΗ και για φθορές στο κτίριο από το Υπουργείο Υγείας 3.500 ευρώ. Του απαγγέλθηκαν οι παραπάνω κατηγορίες και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Ο σύντροφος που κατηγορείται δεν έμενε στο κτίριο, ούτε τον βρήκαν εκεί την ώρα της εισβολής. Το βράδυ γίνεται πορεία ενάντια στην καταστολή από περίπου 100 άτομα, όπου γίνεται προσπάθεια να προσεγγιστεί το κτίριο στο οποίο παρέμεναν 2 δημιουργίες. Λίγα μέτρα πιο μακριά γίνεται σύγκρουση με τους μπάτσους, οι οποίοι κυνηγάνε τον κόσμο και συλλαμβάνουν από το σωρό συνολικά 4 άτομα, οι οποίοι χτυπήθηκαν κατά τη σύλληψή τους. Σήμερα το πρωί οι συλληφθέντες περνούσαν από εισαγγελέα ώστε να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Ο εισαγγελέας αρχικά απέδωσε τα κακουργήματα σε 2 από τους συλληφθέντες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με προφυλάκηση. Οι σύντροφοι ζήτησαν αναβολή έως αύριο ώστε να απολογηθούν. Την ώρα που ετοιμάζονται να τους βγάλουν από τα δικαστήρια, η δημιουργία των ΜΑΤ προσπάθησε να κλείσει το δρόμο, κρατώντας σε απόσταση τους συλληφθέντες από τους αλληλέγγυους, κάνοντας επίθεση στο συγκεντρωμένο κόσμο με γκλόπ και χημικά ώστε να τους απομακρύνει. Δεν φαίνεται να είναι τυχαία η χρονική επιλογή της εξουσίας για καταστολή, μια εβδομάδα πριν από την πανεργατική απεργία της ερχόμενης Τετάρτης. Το τελευταίο διάστημα με την οικονομική τρομοκρατία που επιχειρεί η εξουσία χρειάζεται ένα αμφίβολα σαν συμπλήρωμά της και μια νέα ποιότητα κρατικής καταστολής. Σήμερα, που ο καπιταλισμός δεν μπορεί να κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο, η συνένεση μπορεί να αποσπαστεί μονάχα με τη βία. Άρτη υποστηρικτές της κυβερνητικής εξουσίας, η δικαστική εξουσία και οι δημοσιογράφοι. Είναι πλέον ορατό πως όλο και περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται την υποκρισία των εξουσιαστικών μηχανισμών και εξοργίζεται με αυτή. Όμως, οι φραστικοί αφορισμοί, οι μεγαλοστομίες, τα μπινιλίκια και η οργή που υποβόσκει αλλά δεν εκφράζεται, δεν φτάνουν και δεν οδηγούν πουθενά. Χρειάζεται έμπρακτη αντίσταση στους σχεδιασμούς της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα και τα πεδία. Επιβάλλεται να γίνει κοινή συνείδηση η αναγκαιότητα της σύγκρουσης με το σάπιο κόσμο τους. Όχι ως κάτι αφηρημένο και μακρινό, μα ως μια επιλογή και τακτική αγώνα για το εδώ και το τώρα. Από τους απελευθερωμένους δρόμους της Αιγύπτου και της Τινησίας μέχρι την αυτόνομη Τσιάπας. Από τα οδοφράγματα της Κερατέας μέχρι τις καταλήψεις υπουργείων και δημοσίων κτηρίων. Από τις σηκωμένες μπάρες των διοδίων και τα χαλασμένα κυρωτικά μηχανήματα των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τις δυναμικές ενέργειες ενάντια σε κράτος και κεφάλαιο. Από την καθημερινή στάση ζωής και τον αγώνα στους χώρους εργασίας μέχρι τις άγριες απεργίες. Από εκεί που στέκεται ο καθένας από εμάς μέχρι εκεί που θα συναντηθούμε συλλογικά. Αλληλεγγύη στον σύντροφο που διώκεται για την κατάληψη ΠΙΚΠΑ. Αλληλεγγύη στους 4 συλληφθέντες της χθεσινής πορείας. Παγκρίτη αντικατασταλτική πορεία Παρασκευή στις 6 στα Λιοντάρια. Το παθός για την Ελλάδα είναι δυνατό.